Ήρθε. Καφέ θα λέμε και θα κλαίμε, κύριε Μπάμπη μας. Μπάμπης Παπαναγιώτου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πίνουμε καφέ. Καλημέρα. Έρχεται και ο Χάρης μας, ο Ιωάννης. Α, χαρτί. Σιγά-σιγά. Θα μπει, θα κάνει είσοδο ο Χάρης, ως συνήθως. Έτσι κι αλλιώς. Έρχεται κανείς στη την παρουσία του. Μάλιστα. Πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Πολύ καλά. Όμορφος. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ωραία. Ανταλλάξατε και τα κομπλιμέντα. Ωραία σακάκι. Σ' αρέσει? Ωραίο. Κατάφερα και το σκίσα εδώ πέρα. Μα πώς το είπατες εσύ αυτό? Είσαι τόσο προσεκτικός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε η διαιτήτρια στο χθεσινό μάτς να ήσουν. Πω. Τι έπαθε και έγινε? Μπάμπης Παπαναγιώτου εντωμεταξύ. Τον παρουσίασα, παιδί. Τον γνωρίζω. Μπάμπης Παπαναγιώτου. Συγγνώμη, είχα εστιάσει τον Μπάμπη. Δεν άκουσα. Να ξεκινήσουμε με τη φέτα. Νάτος. Κόντρα για τη φέτα. Δεν λέω ότι. Εγώ δεν την υποτιμώ, ότι λατρεύω τη φέτα. Λατρεύω. Δεν το... Και εγώ δεν τρώω χωρίς φέτα. Ναι. Το περίμενα, θα υπήρχε μέρα προεκλογικά, έτσι. Τότε πλησιάζουμε 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Που θα συζητάγαμε για τη φέτα και θα απαντούσε ο κοινωνικός εκπρόσωπος των πρόεδρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο οποίος έκανε TikTok και έκανε και περιοδία στα σούπερ μάρκετ. Πολιτικό απαταιώνα τον χαρακτηρίζει, βαρύς χαρακτηρισμό. Ομολογώ τώρα ότι. Είναι κωμικό τώρα και κάνει λίγο αυτά. Γιατί είσαι σαν πουνόπερα, εγώ αισθάνομαι ότι παρακολουθούμε μετά από ένα σημείο. Έχουν ένα χάζι ως ένα σημείο, αλλά από ένα σημείο και μετά μια μέρα ολόκληρη χτες συζητούσε όλος ο κόσμος εάν η φέτα έχει 6,28 ή δεν έχει και ο κύριος Κασελάκης να τρέχει να ψάχνει τη φέτα Υπήρου, Θράκης, Βυτίνας. Καλαβρίτων που είναι και καλύτερη. Τα σκίζουνε. Και η πατήντα. Η Βυτίνας είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, το τραγικό ποιο είναι τώρα? Ότι έγινε όλο αυτό το σοου, ο ένας μιλώντας για το κιλό και ο άλλος για τα 500 γραμμάρια. Καλώς το Χάρη. Είναι... Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ χαίρομαι με αυτό το δίδυμο. Είναι το έφερες φέτα? Είναι... Όχι, αλλά είδα ξεκινήσατε με τα αλμυρά. Εγώ είμαι του γλυκού το πρωί. Έτσι, μπράβο. Μα το είπα, δεν το είπα. Το πρωί. Το πρωί, ναι. Ωραίος. Δηλαδή φιστικοβούτυρο και μέλι. Τώρα εσείς πιάσετε την πέτα. Φιστικοβούτυρο ακούω. Είσαι Βρετανός. Μάλιστα. Μένουμε Ευρώπη. Πρώτη σου πω Αμερική. Πρότεινε ένα TikTok για το φιστικοβούτυρο. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον να βγάλουμε. Διακόψαμε τον Μπάμπη, έλα, Μπάμπη, συγγνώμη. Λέω λοιπόν ότι. Τώρα είναι σοβαρή κουβέντα τώρα αυτή που κάνουμε. Τελικά ο Πρωθυπουργός μου σου είχε 500 γραμμάρια. Ο Στέφανος Κασελάκης, μα πώς δεν είναι, δηλαδή τι να κάνουμε εγώ τώρα. Εγώ αισθάνομαι ότι προσβάλλουμε και τον κόσμο και προσβάλλουμε και εμάς με την κουβέντα αυτή. Ο οποίος δυσκολεύεται και με τη φέτα και με άλλα είδη. Το συζητάμε. Και να βάλω για εδώ και μια λεπτομέρεια, μπορεί και να τη γνωρίζεις και εσύ και ο Χάρης. Εγώ το έμαθα εσχάτως και εντυπωσιάστηκα. Την ίδια στιγμή που κάνουμε αυτή την κουβέντα για τη φέτα και τη βρίσκουμε σε αυτές τις τιμές που τη βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν τυροκομεία στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο, όπου έχουν τεράστιες ποσότητες εγκλωβισμένες, οποίες δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να τις δώσουν, παραμένουν στις αποθήκες τους και κινδυνεύουν να τις πετάξουν. Και μιλάμε για φέτα, δηλαδή εξαιρετική φέτα. Εξαιρετική φέτα, επειδή είναι και τα δικά μου μέρη από εκεί και το ξέρω, μιλάμε εξαιρετική ποιότητα φέτα, η οποία όντως. Κινδυνεύει να πάει στα σκουπίδια. Να πάει χωματερία, κανονικά. Ναι, αλλά είναι και απλησίαστη με αυτές τις τιμές. Δηλαδή, δεν μπορεί και ο κόσμος έτσι να πηγαίνει να πληρώνει 14 και 15 ευρώ. Τώρα, κυριολεκτικά, που ακουγόμαστε και. Δεν ξέρω, έχει και ένα είδος λαϊκισμού μέσα. Αλλά πραγματικά υπάρχει πάντως, δυσκολία. Ειλικρινά, ακόμα και στις τιμές που παρουσιάστηκαν χθες στο TikTok του κ. Κασελάκη, αν τα δεις. Είχε δίκιο. Δηλαδή τα 500 γραμμάρια ήταν 6 κόμμα τόσο. Έχω εδώ τις τιμές τις οποίες είπε. Δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε λίγο με πιο σοβαρά θέματα, καθόμαστε και κάνουμε τώρα να κερδίσουμε εκλογές με τη φέτα. Το θέμα είναι τις, Χάρη, για να έρθουμε και σε σένα, τις τιμές μπορούμε και εμείς να πάμε να τις δούμε και να τις ελέγξουμε. Οι πολιτικοί θα έπρεπε να είναι η δουλειά τους να δίνουν λύσεις κοστολογημένες προτάσεις. Με λίγα λόγια. Δεν τα ακούσαμε αυτό. Δίκιο είχε ο κ. Κασελάκης. Αναντίθετα. Ποιες είναι οι προτάσεις κοστολογημένες? Ναι, προσέξτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε τον εξής σουρεαλισμό. Ότι οι πολιτικοί αντί να παίρνουν αποφάσεις, αντί να παίρνουν μέτρα, κάνουν ρεπορτάζ. Ναι. Και δεν θέλω να πω τώρα ότι τα μίντια πολλές φορές κάνουν το ανάποδο, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ανοίξουμε. Αλλά το λες. Έτσι. Δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα? Εντάξει, βάζει κάτι χαριτωμένες πινελιές ο Μπάμπης για τη φέτα. Εντάξει, έχει κάτι χαριτωμένο όλο αυτό, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ σοβαρό. Γιατί η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα σε ό,τι δημοσκόπηση και αν δει στους τελευταίους μήνες, μη σου πω διετία. Πρώτη. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα. Άρα το πόσο έχει φέτα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Τώρα, δεν ξέρω τι φέτα έχει σε προσφορά ο Μητσοτάκης, γιατί εντάξει, το κάθε σούπερ μάρκετ έχει και τις προσφορές του. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι από την πία έχει έναν πρωθυπουργό που βγαίνει στη Βουλή και σου λέει έχω φέτα με 6,28, που δεν υπάρχει φέτα 6,28, ούτε αν. Υπάρχει στα 500 γραμμάρια. Δεν είπε 500 γραμμάρια στη Βουλή μου. Δεν είπε τίποτα, δεν είπε και ένα κιλό. Δεν ούτε είπε, κιλό. Παιδιά τώρα, δεν είπε 500 δεν γραμμάρια είπε στη κιλό. Βουλή μου. Ρε παιδιά, το κεσεδάκι βρεχάρι μου είναι 500 γραμμάρια τώρα. Έλα, χάρη, έλα. Κάτσε άξιζε μα να κάνουμε διάλογο. Βγαίνει ο Μητσοτάκης για εντυπώσεις και σου λέει έχω ωραιότατη φέτα με 6,28. Πε ότι δουλεύει στα τυριά έτσι και σου λέει έχω ωραιότατη φέτα με 6,28. Το κεσεδάκι, εσύ πα και παίρνει κανένα κιλό φέτα. Δεν ξέρω. Για κεσεδάκι, εγώ παίρνω. Παίρνω, άμα παίρνω εσύ ένα κιλό και δύο χάρη μου, λοιπόν. Τι να κάνουμε. Εγώ το 500 γραμμάρια σκέφτομαι. Λέει για λοιπόν ότι έχω φέτα με 6,28. 6,28 φέτα δεν έχει ούτε αν είσαι πρώτος ξάδερφος του παραγωγού, έτσι. Λοιπόν, άρα. Το ρεπορτάζ που έκανε μετά ο Κασελάκης που ήταν έξυπνο αντιπολιτευτικά στο σούπερ μάρκετ είχε δίκιο. Όντως αυτή είναι με τις φέτες. 10, 11, 14, 15 ευρώ το κιλό. Αυτή είναι διαδύο. Διαδύο. Ναι, εντάξει, όλα αυτά που είπε διαδύο πώς είναι αριθμητική. Αφού εκεί μπαίνω. Αφού πήγε εσύ. Εγώ θα σε μόνο ζωγαρί. Μισό λεπτό. Θα σε μόνο μαζί σου. Τώρα στο ζουμί. Περίμενε. Το ζουμί είναι. Το ζουμί είναι. Στο ζουμί να πάμε. Το ζουμί λοιπόν ποιο είναι. Ότι η ακρίβεια είναι σαν τον ελέφαντα. Όσο και να θες να τον κρύψεις, ό,τι και να πούμε εμείς τώρα σε ένα πάνελ, ό,τι και να πούνε οι πολιτικοί, είτε κυβερνούν είτε κάνουν αντιπολίτευση, οτιδήποτε και να πεις, ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάει να του πεις εσύ ότι η φέτα έχει 5 ευρώ, 15, 25, 35. Ο κόσμος που μας ακούει ξέρει αυτή τη στιγμή πόσο έχει φέτα στο σούπερ μάρκετ. Δεν περιμένει ούτε προφανώς από τον Μητσοτάκη, ούτε από τον Κασελάκη, ούτε από τον Ανδρουλάκη να του πει. Άρα, το να λες ότι εντάξει, έχουμε ακρίβεια, αλλά ξέρω εγώ, άλλες χώρες έχουν περισσότερο και εντάξει, δώσαμε κάτι επιδόματα και η αντιπολίτευση δεν κάνει πιστικές προτάσεις. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Είναι σωστό και αυτό. Από πλευράς του Πρωθυπουργού. Γιατί είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορεί να πείσει ότι έχει δίκιο. Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πράγματα. Την ακρίβεια την διώκουμε στην Ελλάδα. Ερχόμαστε πάλι γιατί έχει συμβεί, συνέβη νωρίτερα κάτι και έχουμε εκεί τον Ραφαήλ Κάμπερ, τον συνάδελφο. Στο Γαλάτσι πέταξαν μολότοφ σε εργοστάσιο του μετρό και καταστράφηκαν και δύο μηχανήματα έργου. Εργοτάξιο. Έργο τι είπα. Εργοτάξιο, συγγνώμη, του μετρό και καταστράφηκαν και δύο μηχανήματα έργου. Έλα, Ραφαήλ, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα μαζί σας. Βρισκόμαστε στο εργοτάξιο του μετρό στο Γαλάτσι, όπου εδώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα δύο άτομα ακινητοποίησαν τον φύλακα, σπάσανε τα παράθυρα σε δύο σκαπτικά μηχανήματα και πέταξαν από μία μολότοφ στο καθένα, με αποτέλεσμα να τυλιχτούν στις φλόγες και να προκληθούν φθορές στις καμπίνες των μηχανημάτων. Όπως μπορούμε να δούμε, τα μηχανήματα έχουν καταστραφεί. Η είδηση έγινε γνωστή από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα δικτύωση. Τα πλάνα από το βράδυ τη στιγμή, λοιπόν, λίγο μετά την έκρηξη. Σε ακούμε. Mm-hmm. Ναι, η είδηση έγινε γνωστή από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα δικτύωσης. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Ενώ ο φύλακας είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία, λοιπόν, ότι δεν είναι. Άλλη μια πράξη αντίσταση ολοκληρώθηκε. Άλλη μια πράξη αντίσταση ολοκληρώθηκε. Επανάσταση. Οπότε τώρα σιγά-σιγά να μας πούν τα παλικάρια λεβέντες που πέταξαν εκεί τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Αν θέλουν να γυρίσουμε πίσω στα άλογα. Είχε ο παππούς μου ένα άλογο, μια φοράδα και κάνει τις δουλειές του. Ή αν θέλουν να πηγαίνουμε τα πόδια. Θα μας πούν οι λεβέντες, θέλουν να το κάνουμε. Αυτό τώρα ότι είναι επανάσταση, να μην έχει μετρό, δεν το έχω καταλάβει. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά μας πούν τα παιδιά. Αν είναι τέτοιο κρούσμα, δηλαδή αυτοί που έκαψαν τα μηχανήματα σίγουρα δεν ξέρουν καν πόσο έχει φέτα. Πιθανότατα την αγοράζει η μαμά. Βρίσκουν φαγητό, βρίσκουν αυτοί. Θα βρουν φαγητό. Πάντως. Γυρίσαμε εκεί που ήταν. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε στη συνέχεια. Να σπάσουν τις μηχανές. Για να μην χάσουν τις θέσεις εργασίας. Μεσαίωνας. Έτσι. Πριν επιστρέψουμε στον Μπάμπη, το ερώτημα που θέλω να σου θέσω. Γιατί ο Μπάμπης είναι παλαιότερος όλων μας και σε αυτό, στα άλλα που είπες, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Για καλό το λες αυτό. Ναι, το λέω για καλό το λες. Με την έννοια του σεβασμού, όχι. Αλλά με την ο μικρό. Λέει το εξής, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο Πολύπυρος, ότι παιδιά, το πρόβλημα το έχουμε διαγνώσει. Και οι πολιτικοί το έχουν διαγνώσει. Το θέμα είναι να μας πείτε πώς λύνεται. Δεν μπορούν οι κυβερνώντες ή καθυστερούν. Είναι το Υπουργείο πίσω. Και εγώ θα σου πω είναι πίσω. Και είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος, πρέπει να διανυθεί. Οι άλλοι τι λένε. Και το λέω αυτό διότι εδώ έχουμε διαφορές χαοτικές. Έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει το δικό μου το πρόγραμμα στοιχίζει 2,5 δις. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει 50. 45 δις. Δηλαδή εδώ μιλάμε για διαφορές τεράστιες και ο κόσμος παγιδεύεται.
παγιδεύεται σε αυτά τα πράγματα. Πάλι οι λύσεις ποιες είναι. Τα οποία όμως δεν έχουν και καμία πρακτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος και έχεις δίκιο είναι προτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι για την ακρίβεια οι προτάσεις δεν είναι άπειρες. Δηλαδή, για να χτυπηθεί η ακρίβεια στην Ελλάδα, έτσι, είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Αυτά τα έχει πει μέχρι και η Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΠΑΣΟΚ. Άρα, κατά την άποψή δεν θέλει η κυβέρνηση να χτυπήσει την ακρίβεια. Λέω, παραδείγματος χάρη, η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία συνέντευξή του Στουρνάρας είπε το εξής. Στουρνάρας, έτσι, όχι ΣΥΡΙΖΑ, το ξεκαθαρίζω γιατί μπορεί να κατηγορηθεί για κομμουνισμό. Λοιπόν, λέει ότι έχουμε αλιγοπόλια σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Είναι κομμουνιστικός ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν ξέρω, λέω τώρα. Μπορεί να μου πεις ότι ο Στουρνάρας κομμουνίζει. Με μπέρδεψε αυτό. Γιατί χθες εξηγούσε στην κυρία Μαυραγάνη, τη συνάδελφό μας, ο Στέφανος Κασελάκης, ότι ζούμε σε καπιταλισμό βαρύ και δεν υπάρχει άλλο μοντέλο. Λέει η Κεντρική Τράπεζα ότι έχουμε ολιγοπόλια στην ενέργεια, στις τράπεζες, στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Ερώτηση. Τι έχει κάνει 5 χρόνια η κυβέρνηση γι' αυτά? Προφανώς τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Μπάμπη. Δεύτερο. Κλείνω με αυτό ότι προφανώς και μία λύση είναι αυτό που προτείνει η αντιπολίτευση, δηλαδή να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα ή να μηδενιστεί σε κάποια άλλα. Αυτό τώρα πάλι είναι μία συζήτηση που ο καθένας λέει ότι νομίζει. Γιατί είναι άλλο να λες ότι θα πάω το ΦΠΑ από το 24 στο 0, που δεν λέει αυτό η αντιπολίτευση. Έτσι, όταν προτείνει, ας πούμε, το Ισπανικό. Το λέει, για τα βασικά είδη το λέει. Λέει το εξής. Αυτό που δεν καταλαβαίνει πολύ κόσμος είναι ότι η Ισπανία σε κάποια προϊόντα που είχε ΦΠΑ 4 ή 6%, το 6 το έκανε 0. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να κάνει το 24-4 και άλλο το 6-0. Δεν μιλάνε όλοι για το ίδιο πράγμα. 2,2 ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών κοστολογεί τη μείωση ΦΠΑ. Δύο θέματα. Για να μην έχουμε πει πολλά. Υπάρχουν τα μέτρα τα οποία αφορούν την Ελλάδα και εδώ το είπαμε και χτες. Υπάρχουν τρεις προτάσεις. Αυτή η οποία ακολουθείται με τα όποια προβλήματα έχει και με τις όποιες αποδόσεις έχει. Η πολιτική του μηδενισμού του ΦΠΑ, τουλάχιστον για ένα χρόνο, που είναι το ΣΥΡΙΖΑ, και η πολιτική της μείωσης του ΦΠΑ, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτά όλα όμως έχουν μια μεγάλη ομπρέλα. Είδατε τα στοιχεία σήμερα, νομίζω, η Καθημερινή, τα έχει το Βήμα, δεν μπερδεύτηκα. 14 δις είναι τα κέρδη, από την εσχροκέρδια των πολυεθνικών σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. 14 δις. 14 δις. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το φαινόμενο και αυτή η ανεξέλεγκτη λειτουργία των πολυεθνικών, εάν δεν υπάρξει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο να μπορέσει να το περιορίσει και να το αντιμετωπίσει, τότε προφανώς μιλάμε στον αέρα. Μπορούν να γίνουν επιμέρους ζητήματα, έτσι, τα οποία έχουν κάποιο όφελος και φτάνει μέχρι ως ένα σημείο. Όταν αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές, γιατί κάποια στιγμή και αυτό θα γίνει. Θα μου πεις, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Όχι βέβαια, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Αλλά μην ποντάρουμε τώρα σε... Να σου πω κάτι άλλο. Γίνεται αυτή η κουβέντα τώρα όλη, η οποία από ένα σημείο και μετά είναι σαν να προσπαθεί να μεταθέσει ένα πρόβλημα που αφορά και τη χώρα και την Ευρώπη αλλού. Για ποιο λόγο δεν συζητάμε, ρε παιδιά? Είναι η ακρίβεια όμως, είναι και ευρωπαϊκό, είναι και εθνικό, είναι και τοπικό, είναι πολλαπλό πρόβλημα. Έτσι, από όλες τις πλευρές. Αλλά εδώ οφείλω να σου πω, γιατί πιάνομαι από την κουβέντα που είπε ο Χάρης, και κάποιοι υπουργοί πέσαν έξω. Μας έλεγαν πράγματι κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης σε άλλες θέσεις ότι είναι παροδικό, ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί, ότι. Δεν αντιμετωπίστηκε όμως. Και να σου πω κάτι, φαίνεται και το βλέπεις και εσύ, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πολιτικό κεφάλαιο καταναλώνει η κυβέρνηση με την ακρίβεια και το καταναλώνει γρήγορα κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι, και η Κριστίνη Λαγκάρντ, να θυμίσουμε ότι έχει πει ότι οι τιμές δεν θα μειωθούν. Είναι δυσάρεστο, αλλά έχει πει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι οι τιμές δεν θα μειωθούν. Και επίσης, προφανώς οι πολυεθνικές κερδοσκοπούν και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν 5 χρόνια και να το θυμάσαι 2 εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές, στέλνοντας γράμματα και επιστολές. Αλλά πάντως, για να το κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε πούμε ιδιαίτερα πράγματα, η αντιπρόταση έχει σημασία. Ναι. Έτσι, η αντιπρόταση. Η κοστολογημένη. Επιμένω να το λέω, γιατί δεν ακούω κοστολογημένες αντιπροτάσεις. Επειδή ο κόσμος έχει τρελαθεί με τα νούμερα, είναι άλλα τα 2,5 δις που είναι ετησίως, είναι άλλα τα 40 δις τα οποία βγαίνουν σε βάθος τετραετίας και κάθε σοβαρή κυβέρνηση, όταν χαράσει πολιτική, δεν την κάνει η μέρα-μέρα, μεροδούλη, μεροφάει, γίνεται σε βάθος τετραετίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Μάλιστα. Και λέω, μέσα σε αυτά δεν είναι ούτε ο 13ος μισθός, ούτε ο 14ος, ούτε οι φοροαπαλλαγές.
φτάσαμε τώρα ξαφνικά να έχουμε ένα διαγωνισμό Βελόπουλου με την συμπαθέστατη κυρία Μουμτζή. Την είχαμε χθες εδώ. Αν θα είναι 4.000 το μήνα, α πούμε. Ε, παιδιά. Ο μισθός του μεσαία τάξη. Είπε. Okay. Δήλωσε η ίδια. Έτσι, okay. Να τα σαγιά μάλλον. Μαζί. Λοιπόν, αφού λοιπόν είπα στον Μπάμπη αυτό που ήθελα. Είναι τρία καθαρά. Είπα στον Μπάμπη Χάρη για τους υπουργούς, τώρα θα πω, θα σε ρωτήσω εσένα τώρα κάτι άλλο. Μπορεί, γιατί θα έχουμε σε λίγο το τραπέζι με τους πολιτικούς. Κατά την εκτίμησή σου, μπορεί με μία χρονιά εις πράξης, δηλαδή θα βάλεις πρόστιμο, λες τώρα, αν είσαι ας πούμε αξιωματική αντιπολίτευση, θα βάλεις πρόστιμο στις τράπεζες, θα βάλεις στους παρόχους ενέργειας, θα βάλεις στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και με αυτό το πρόστιμο της μίας χρονιάς θα πληρώνεις τέσσερα χρόνια. Όχι, το θέμα είναι να λειτουργεί η αγορά φυσιολογικά. Δηλαδή, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη, ότι έχουμε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και αγορά δυτικού τύπου κτλ., χρειάζεσαι έναν ελεύθερο ανταγωνισμό. Όταν έχεις καρτέλ και ολιγοπόλια σε διάφορους τομείς της οικονομίας, δεν έχεις ελεύθερο ανταγωνισμό. Τι σημαίνει, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, καρτέλ και ολιγοπόλια? Σημαίνει ότι αν μια αγορά την έμονται 2, 3, 4, 5 εταιρείες, συνεννοούνται μεταξύ τους και λένε ότι εγώ θα πουλάω το τάδε προϊόν, την τάδε υπηρεσία, παιδιά, δεν θα το πουλάμε κάτω από τόσο. Δηλαδή, εδώ το βλέπεις αυτό να γίνεται. Για να σου πω τώρα, σε βενζινάδικα της επαρχίας που συνεννοούνται και έχουν όλοι μια παρόμοια τιμή. Φαντάζω τώρα αυτό το πράγμα να γίνεται σε ένα πανελλαδικό ή σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, θέλω να πω, προφανώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις μια λογική ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και εντάξει, θα βάλω και κάτι πρόστιμα και κάτι έγινε τώρα, είτε εισπράττονται είτε δεν εισπράττονται. Και άλλο να προσπαθείς και να στέλνεις σήμα στην αγορά σκληρό ότι παιδιά εδώ πέρα σταματήστε την κερδοσκοπία γιατί θα πονέσει. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που λέει Χάρης, που είναι ενδιαφέρον. Είδαμε όλοι το μεγάλο πρόστιμο που μπήκε από την Ευρώπη σε αυτόν τον αμερικανικό κολοσσό με τα τρόφιμα. 330 εκατομμύρια. Ξέρετε ποια περίοδο αφορά αυτό? 12-19. 12-19. Προακρίβειας. Προακρίβειας και επί άλλης πραγματικότητας. Που σημαίνει ότι τότε που εμείς δεν κουβεντιάζαμε μέσα στα μνημόνια για την ακρίβεια, οι πολυεθνικές κάνανε πάρτι. Παράγανε. Κανονικά. Τώρα θέλω. Λοιπόν, πριν φύγει, τι θέλει. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ όχι μόνο αδυνατούν να παραδεχθούν, λέει ο Πρωθυπουργός, στη ΡΙΑΛ, στην αποκλειστική συνέντευξη που έχει, τα θετικά βήματα που κάνουμε αναβαθμίζοντας διεθνή θέση της χώρας, αλλά φτάνουν και στο σημείο να τα συκοφαντούν και να τα διαβάλουν. Επίσης, η αντιπολίτευση μιλά διαρκώς για ανατροπή, αποζητώντας, λέει, μια αποσταθεροποίηση που μπορεί να οδηγήσει σε περιπέτειες. Άρη. Ναι, εντάξει. Ο Μητσοτάκης, έχουμε ξαναπεί, νομίζω ότι δεν μπορεί να κυβερνάει επάπειρον. Τώρα, αν τα κυβερνάει μία-δύο τετραετίες ή μπορεί να έχουμε και κάνα ρεκόρ, αυτό θα το δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει αποσταθεροποίηση, δεν υπάρχει μονοπόλιο στην εξουσία. Κάποια στιγμή δεν θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης ότι αν... λεπτό. Λέει. Μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης ότι αν δεν κυβερνάω εγώ ή αν δεν κερδίζω εγώ εκλογές, η χώρα θα καταστραφεί, θα αποσταθεροποιηθεί, θα μπουν οι Τούρκοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να είμαστε σοβαροί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Τώρα, αυτό το πρόβλημα που έχουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι ότι δεν κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί πολλές φορές ακούγεται και αυτό, ότι η χώρα δεν έχει αντιπολίτευση και δεν έχει αντιπολίτευση. Η χώρα έχει αυτή τη στιγμή 8 αντιπολιτευόμενα κοινοβουλευτικά κόμματα. 8. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, γιατί είχαμε πάλι βουλή με πολλά κόμματα, αλλά πολλά τσιμεντικά στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κυβερνητικό κόμμα και 8 κοινοβουλευτικά κόμματα που κάνουν αντιπολίτευση. Άρα αντιπολίτευση έχουμε με το τσουβάλι. Τι δεν έχουμε, ναι, τι δεν έχουμε στη χώρα? Στη χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση. Δηλαδή δεν έχουμε ένα σενάριο ότι λέμε φεύγει ο Μητσοτάκης αύριο και θα κυβερνήσει αυτό ή αυτό με αυτόν. Δεν έχει δυνατή αντιπολίτευση. Ναι, όχι, δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Άρα η αποστολή που έχουν αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που είναι τα δύο βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, και τα δύο που είναι κόμματα με κυβερνητικό παρελθόν, η δουλειά τους αυτή τη στιγμή είναι να πείσουν την κοινή γνώμη και τον προοδευτικό χώρο, την κεντροαριστερά τη λεγόμενη, και το κέντρο που έχει επιλέξει ένα μέρος στο Μητσοτάκη, ότι αξίζουν να ηγηθούν της χώρας. Το πώς θα το κάνουν, αυτό μένει να το δούμε. Σειρά σου, Μπάμπη. Έχει γίνει μια προσπάθεια, το έχω ξαναπεί, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Θα το ξαναπώ γιατί το θεωρώ κλειδί. Έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει ένα αντικυβερνητικό μέτωπο, το οποίο στη Βουλή σε επίπεδο εντυπώσεων και ψηφοφοριών πολλές φορές έγινε. Αυτό το αντικυβερνητικό μέτωπο, από τη στιγμή που δεν μεταφράζεται σε αυτό που λέει ο Χάρης, σε μια συνένωση ή συνεργασία για να υπάρξει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, είναι σαν να μην υπάρχει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εκτός από αυτά που συζητάμε και τα τροφοδοτεί και η πραγματικότητα και το TikTok
Είναι, σήμερα, ας πούμε, πάει ο κύριος Κασελάκης στη Ραμάλα. Θα συναντηθεί με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τον Πατριάρχη. Τώρα, εγώ ρωτάω, σε μια χώρα η οποία έχει διακρατικές ισχυρές συμφωνίες και με το Ισραήλ, είναι υπεύθυνη στάση αυτή? Δηλαδή, εγκυμονεί κινδύνους? Είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, το οποίο εμένα μου έκανε χτες πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ραμάλα είναι κυρίως η Παλαιστινιακή Αρχή, δεν είναι η Χαμάς. Έχει και Χαμάς, βέβαια, ναι. Πολύ λίγο. Ναι. Η οποία όμως είναι, έτσι, δεν είναι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Τρεις ευρωπαϊκές χώρες πάντως προχθές αναγνώρισαν κράτος της Παλαιστίνης. Καμία αντίρρηση. Ποιο όμως. Δεν είναι και αυτοί οι λαϊκιστές που υπονομεύουν το Μητσοτάκη. Ποιο όμως, το πρώτο 67, μετά το 67, εκεί υπάρχει μια κουβέντα. Το δεύτερο που θέλω να πω και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι δουλειά έχει ο κύριος Κασελάκης να ζητήσει με απαιτητικό τρόπο να βγει η κυρία Καριστιανού, την οποία, για την οποία δεν λέω κουβέντα, είναι μια χαρογαμένη μάνα, σέβομαι απόλυτα, έτσι, δεν σχολιάζω. Το έγραψες κιόλας στο διάβολο. Να ζητήσει να βγει στην τηλεόραση η κυρία Καριστιανού πριν σε εκλογές και ο ίδιος να δώσει το πόθεν έσχης του μετά τις εκλογές. Εδώ υπάρχει ένα οξύμορο, το οποίο είναι περίεργο. Γιατί την εκθέτει τη γυναίκα? Αυτή ακολουθεί αυτό το οποίο λέει η καρδιά της, η ψυχή της, αυτό που νιώθει, έτσι. Καλά κάνει. Αλλά γιατί μπαίνει μια κομματική ομπρέλα πάνω από αυτό και βγαίνει ως προστάτης και παραγωγός της κυρίας Καριστιανού ο κύριος Κασελάκης, απαιτώντας να βγει στην τηλεόραση? Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Όμορφη Κυριακή, κύριοι. Επίσης, συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε δερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, φύγαμε. Φεύγουμε. Φύγαμε και ερχόμαστε με τους πολιτικούς μας.